Επομένως εδώ η ευθύνη μόν των Ελλήνων είναι τεράστια απέναντι του Θεού και απέναντι του γένους μας και απέναντι της πιστεώς μας, απέναντι της ιστορίας μας. Αλλά εμείς, λέτε εσείς σε συζητήσεις που κάνουμε κατηδίαν και ακούτε και τις συζητήσεις των άλλων, ότι έχουμε πάρει ένα κατήφορο οι Έλληνες. Ένα κατήφορο απαξιώσεως του ιδίου του εαυτού μας. Είναι μερικοί, έστω και αν είναι λίγοι ακόμη, που δεν θέλουν να λέγονται Έλληνες. Θέλουν να λέγονται ότι είναι Ευρωπαίοι. Τι λέτε, βρε παιδί. Μα οι Ευρωπαίοι ήδη εκεί, ήδη έχουν κινήματα που κάθε ένας λαός θέλει να κρατήσει το όνομά του. Οι Γάλλοι το δικό τους, οι Γερμανοί το δικό τους, οι Άγγλοι το δικό τους. Εσείς οι Έλληνες εδώ, μερικοί βιαστήκατε από τώρα να λέγεστε Ευρωπαίοι, να είστε Ευρωπαίοι. Δεν σας αρέσει το Έλληνες. Λίγο πάει, μα μέσα από το Ευαγγέλιο βγαίνει σήμερα όταν ο Κύριος τους υποδέχεται και ομολογεί ότι δοξάζεται πλέον η ύπαρξή του και το έργο του από την παρουσία των Ελλήνων ως εθνικών που ήρθαν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν. Και με τα ταύτα, σε αυτό που είπα πριν, να διαμορφωθεί όλο αυτό το θαύμα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού για το οποίο είμεθα εμείς μεν υπόχρεοι να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε, να το βοηθήσουμε, να το προβάλλουμε, να μεταφέρουμε στους Ευρωπαίους την ορθόδοξη χριστιανική αλήθεια. Και το κατορθώνουμε όπου και οι τοπικές ακόμη ορθόδοξες εκκλησίες που υπάρχουν στην Ευρώπη και στα άλλα μέρη του κόσμου το κατορθώνουν να έχουν κόσμο, όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά και άλλους που προσέρχονται στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Τι γίνεται εντός της Ελλάδος? Οι Έλληνες που ζουν στον απόδημο ελληνισμό σήμερα αγωνιούν και ανησυχούν για την ποιότητα του φρονήματος των Ελλήνων εντός της Ελλάδος. Να μην πάμε στρατιώτες, να μην πληρώνουμε εδώ, να καταργήσουμε εκείνο, να διώξουμε την Εκκλησία, να εμποδίσουμε την ανέγερση των ιδρυμάτων της, να εμποδίσουμε ανέγερση ναών, να εμποδίσουμε τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα γυμνάσια και με τα καινούργια συστήματα, να εμποδίσουμε τον όρκο, να τον καταργήσουμε, να μην ορκίζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μην ορκίζονται οι βουλευτές στην Βουλή, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ένα πρόεδρο που δεν θα είναι ορθόδοξος χριστιανός, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Αυτά που σε μας είναι μια αιώνια τεράστια παράδοση, απαράδοση πολιτισμού και προσφοράς στον κόσμο, δεν τα αξιολογούμε και τα άλλοι λαοί ψάχνουν να τα φτιάξουν τώρα. Τώρα ψάχνει να φτιάξει παράδοση ο λαός που είναι στα Σκόπια. Όλα αυτά που κάνει και η ιστορία είναι φτιαχτή. Δεν είναι αληθινή, το λένε πλέον όλοι οι επιστήμονες γραπτός και επωνύμως. Δεν νοφεύουν απλώς την ιστορία, αλλά προσπαθούν να φτιάξουν καινούργια σύγχρονη ιστορία που δεν είναι δυνατόν όμως να φτιαχτεί ποτέ και να στηριχθεί και να μπορέσει να επικρατήσει στα δεδομένα της ιστορίας των λαών μια τέτοια ιστορία. Γιατί λοιπόν, γιατί γινόμεθα με ψήμηροι, γιατί ό,τι είναι μέσα στην Εκκλησία θέλουμε να το προβάλλουμε για να μειώσουμε την Εκκλησία? Και σας λέγω το παράδειγμα που το ακούσατε και ίσως ακούσατε και εμένα από τις τηλεοράσεις, που δεν πήγα ποτέ και δεν το ζητώ, αλλά που με ζητούν και παρακαλούν να είμαι στην τηλεόραση. Ακούσατε τη συζήτηση. Ήρθε η φοβερά αυτή η επιδημία της γρίπης. Πρώτον θέμα, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που πάνε στην εκκλησία και είναι πολλοί εκεί και συνοστίζονται, και τι θα γίνει που κοινωνούν από το ίδιο Άγιο Ποτήριο όταν υπάρξει και εξάπλωση από το Σεπτέμβριο και πέρα. Και το μεγιστοποιούν το θέμα και το φέρουν στις τηλεοράσεις. Και βγαίνουμε εμείς και λέμε, μα δεν υπάρχει θέμα. Γιατί δεν υπάρχει θέμα? Όταν εγώ βγήκα και είπα τις απόψεις που γνωρίζω από την Εκκλησία και είχα γραπτά ντοκουμέντα από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και συγχρόνως από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όταν είχε τεθεί και με το θέμα του AIDS το ζήτημα αυτό, όταν τα διάβασα αφοπλίστηκε ο συνομιλητής
Είχε όμως και ένα καθηγητή ιατρό δίπλα του, ο οποίος ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή: «Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητά, για αυτά τα οποία συζητάμε και λέει τώρα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης?» Και βγαίνει και τι είπε: «Τόσο που την ώρα της εκπομπής του φωνάζω «Μπράβο, γιατρέ μου!» Τι είπε? Είναι δεδομένο πόρισμα της επιστήμης, μας λέει, ότι ο άρτος που χρησιμοποιείται και για τη Θεία Κοινωνία και ο ίνος που χρησιμοποιείται για τη Θεία Κοινωνία είναι δύο προϊόντα στα οποία δεν μπορεί να επιζήσει κανένα μικρόβιο του τύπου της γρήπης και άλλα παρόμοια. Δεν μπορούν να ζήσουν ούτε στο ψωμί, ούτε στο κρασί, ούτε όταν αυτό πολύ περισσότερο είναι σώμα και αίμα Κυρίου μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Μυστηρίου, όπως το ετελέσαμε σήμερα. Του είπα λοιπόν: «Γιατί τόσο θόρυβο κάνετε? Εδώ είναι χιλιάδες άνθρωποι στα γήπεδα, ένας δίπλα στον άλλον. Και από το Σεπτέμβριο θα είναι μέσα στα θέατρα και μέσα στις αίθουσες των κινηματογράφων. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό? Η Εκκλησία σας επήρεξε για μια Κυριακή τη βδομάδα, όπου θα πάνε οι άνθρωποι εκουσίως και με πίστη για να λατρεύσουν τον Θεό και ενδεχομένως να κοινωνήσουν. Τι σας ενοχλεί? Γιατί τόσο δηλαδή ενδιαφέρον? Γιατί θέλετε?» Γιατί θέλουν κατά τρόπον άπιστον να μειώσουν στη συνείδηση των ανθρώπων, των χριστιανών, την πίστη τους στα Ιερά Μαρτύρια, στα Ιερά Μυστήρια, τα οποία εμείς τα έχουμε, τα πιστεύουμε και με τα αυτά γεμίζουμε για από χάρη τη ζωή μας, για να αξιωθούμε τη σωτηρία μας. Τα είπαμε λοιπόν. Τώρα υπάρχει και στη συνέχεια συζήτησης από την Ιερά Σύνοδο και τους αρμοδίους του Υπουργείου, που νομίζω ότι θα καταλήξουν εκεί, αλλά βέβαια η ποιμαντική μέριμνα θα πει ενδεχομένως ότι πείτε στους χριστιανούς, όσοι προσευλήθηκε, που είναι λογικό, προσευλήθηκε από το μικρόβιο της γρήπης, για μια-δυο Κυριακές, ώσπου να θεραπευθείτε, μείνετε στο σπίτι σας. Μην έρχεστε εδώ. Βέβαια, όταν είμαστε έτσι, ακούτε κανέναν να δείχνει? Κανένας μας δεν έχει γρήπη. Και μακάρι να μην έχει κανένας σας και σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά έρχεται όμως. Είναι ανθρώπινο αυτό. Αν λοιπόν αρχίσουμε να βήχουμε μες στην Εκκλησία, ναι, λογικό είναι να μην βήχουμε. Να μείνουμε σπίτι μας για μια Κυριακή, για δυο Κυριακές, και να κοινωνήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να εκκλησιαστούμε. Αυτή είναι η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας. Και όλα αυτά ξεκινούν από αυτό που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Όταν είστε πιστοί πράγματι, μέχρι διαθέσεως θυσίας για τον Χριστό και για την Εκκλησία Του. Δεύτερον, όταν είστε αποφασισμένοι να υπηρετήσετε τον ορθόδοξο χριστιανικό λαό, ο οποίος είναι μια μαρτυρία στον κόσμο σήμερα, με αυτό το ποσοστό του εκκλησιαστικού δυναμικού που είναι ισχυρό στην πατρίδα μας. Μπορούμε να εμβολιάσουμε μαζί και με τους γείτονες Ορθοδόξους όλη την Ευρώπη, να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη η Ορθοδοξία και να μην υπάρχει Ισλάμ που γέμισαν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τους μιναρέδες του Ισλάμ. Το φοβερότερο και το φρικτότερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γεγονός για την ιστορία του κόσμου είναι η ειρηνική διείσδυση στην Ευρώπη του Ισλάμ. Λίγα μέτρα πιο πέρα από τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης έχει χτιστεί ο ναός που προβλέπεται με το μιναρέ, για τους ένα τεράστιο κτίριο στο οποίο πάνε οι μουσουλμάνοι της Ρώμης. Και ανάλογα στην Αγγλία και παντού. Αυτό είναι το τρομακτικό. Εμείς λοιπόν πρέπει να μείνουμε φώτα μέσα στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή μας κάνουμε καλά έργα και μετά διδάσκουμε. Αυτό είναι το τέλος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Καρτίστε το. «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών», λέει ο Χριστός. Όποιος πρώτα θα εφαρμόσει το Ευαγγέλιο και μετά θα αποφασίσει να διδάξει, αυτός μπορεί να αναδειχθεί μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών. Εύχομαι όλοι μας,
κατά το μέτρο της δύναμεώς μας και κατά την δωρεάν του Χριστού, να φωτιζόμεθα, να σωζόμεθα, να καλλιεργούμεθα πνευματικά, να οικοδομούμεθα μέσα στην Εκκλησία, να αγαπάμε την Εκκλησία, για δεν έμεινε τίποτε άλλο που να μας ενώνει και να είναι ελπίδα για τον κόσμο, όπως διαμορφώνεται, να διατηρήσουμε τον ελληνοχριστιανικό μας πολιτισμό, που είναι μια παράδοση μεγάλη που την θαυμάζει τόσος κόσμος, γιατί έρχονται οι χιλιάδες των τουριστών στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μας. Τι να δουν στη Θεσσαλονίκη, μόνο ελληνοχριστιανικά μνημεία θα δουν, κυρίως και προπάντων, γιατί θαυμάζουν μαζί με τον αρχαίο ελληνικό και τον ελληνοχριστιανικό βυζαντινό πολιτισμό, που είναι μεγάλη παρουσία μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ας ενδυθούμε έτσι με τα πνευματικά μας όπλα, ας σταθούμε μέσα στην Εκκλησία, ας ακούσουμε τη φωνή του Χριστού, ας δούμε το πρόσωπό Του.